Με τα κινητήρια βιώνουμε μια κατάσταση όπου ευτυχώς για μας, για τους Θεσσαλονικείς, για την Ελλάδα, δεν βιώνουμε σκηνές Μπέργαμο. Όταν τον Μάρτιο ο κύριος Ζέρβας, ακόμα βέβαια δεν υπήρχε σε αυτή την έκταση ο COVID για να υποφέρουμε έτσι όπως υποφέρουμε, κάλεσε σύσκεψη και μας έδωσε οδηγίες ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τη διαμόρφωση ειδικών χώρων ταφώνων όπως προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε απομακρυσμένα σημεία των κημητηρίων αναστάσεως του κυρίου στη Θέρμη. Δεν φανταζόμαστε βέβαια ότι θα φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση σήμερα, αλλά ο Δήμαρχος προέβλεψε και οι υπόλοιποι συνεργάτες του βέβαια και ξεκινήσαμε μια διαδικασία χωροθέτησης λοιπόν των καινούριων ταφώνων και έτσι σήμερα δεν ζούμε σκηνές Μπέργαμο. Αν σκεφτείτε κυρία Σαμολαδά ότι το τελευταίο 20ήμερο του Νοέμβρη έχουμε κηδέψει γύρω στα 100 άτομα που πέθαναν από COVID. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα ήταν μη διαχειρίσιμη κατάσταση. Εμείς για να είμαστε συνέχεια σε ετοιμότητα έχουμε μονίμως ανοιχτούς γύρω στους 40 ταφώνες και καθημερινά ανοίγουμε καινούριους. Ελπίζω να μην χρειαστούν. Αυτό το ευχόμαστε όλοι, κύριε Αβαρλή. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι η κατάσταση δεν πηγαίνει καλύτερα. Υπάρχει ενδεχόμενο να δούμε τη Θεσσαλονίκη να αδυνατεί να ανταποκριθεί δηλαδή στην ανάγκη ταφής νεκρός. Στο δικό σας δήμο όχι. Αυτό τώρα είναι στα κημητήρια της Θέρμης, εκεί. Ναι, εκεί είναι, ναι. Με τους άλλους δήμους έχετε επικοινωνία, δηλαδή τι γίνεται με τα κημητήρια του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου? Έχουν κάνει την αντίστοιχη πρόβλεψη να ανοίξουν και εκεί τα φόνες για να μην δούμε σκηνές Μπέργαμο, όπως μας λέτε, δηλαδή νεκρούς στιβαγμένους ακόμα και σε φορτηγάκια αυτοκινήτων? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τον Εύοσμο, τόλμησα τότε τον Απρίλιο να πω ότι θα πρέπει να προγραμματίσει και ο Εύοσμος και πέσανε όλοι να με φάνουν ζωντανό, γιατί μιλάω και για τα κινητήρια του Ευόσμου, όπου συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος ορίζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί οι δυτικές συνοικίες έχουν εκεί ως κημητήρια την παρουσία τους. Λοιπόν, εκεί δυστυχώς έχουν χώρους μεν, αλλά τρέχουν τώρα τελευταία στιγμή να οριοθετήσουν και να φτιάξουν τους ξεχωριστούς χώρους. Γιατί πρέπει να γίνει ξεχωριστός χώρος, κύριε Αβαρλή? Τώρα τελευταία στιγμή που τρέχουν, αυτό εγώ δεν μπορώ. Γενικώς όταν τρέχουμε πίσω από κάτι και όχι όταν είμαστε ένα βήμα μπροστά, όπως είσαστε εσείς από το Μάρτιο, που δεν ήταν έτσι η κατάσταση, που δεν είχαμε αυτόν τον αριθμό νεκρών. Γιατί γίνεται χωριστός χώρος ταφώνων στα κημητήρια? Τα υγειονομικά πρωτόκολλα προβλέπουν ότι οι θανόντες από COVID έρχονται στα κημητήρια τυλιγμένοι σε ειδικές φόρμες. Το φέρετρο είναι σφραγισμένο και τυλιγμένο με ειδικά νάιλον και παραμένουν θαμένοι για 10 χρόνια. Ουσιαστικά αυτοί θα βγουν μούμιες μέσα από τους τάφους όταν ανοίξουν. 10 χρόνια? 10 χρόνια. Ενώ όλες οι υπόλοιπες ταφές, από ό,τι θυμάμαι, είναι στα 3, βγαίνουν. 3 συν 1 κατά παράταση. 10 χρόνια. 10 χρόνια. Γιατί φοβούνται, όπως τουλάχιστον μας είπαν αρχικά από τον Μάρτη, ότι δεν ξέρουν εάν τους στάβαμε μαζί με κοινούς θανάτους και αυτοί βγαίνουν στα 3-4 χρόνια, εάν έχει βγει ο ιός μέσα στη γη και μολυνθούν οι εργάτες ταφής που χρησιμοποιούμε. Ναι. Κανένας δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει, έχετε δίκιο. Υπάρχει όμως χώρος, δηλαδή όσοι και να φύγουν από αυτή τη ζωή που τα πευχόμαστε, υπάρχει χώρος να καλύψει αυτές τις ανάγκες? Υπάρχει στον Ευοσμό, αλλά τις μεγαλύτερες ανάγκες καλύπτουμε εμείς και όπως είχε πει και ο Κωνσταντίνος, εμείς θα δεχόμαστε απόλυτη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εφόσον πεθαίνουν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν δεχτήκαμε μόνο και δεν έχουμε θάψει μόνο από την Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, έχουμε και από την Καστοριά και από την το Λεμαΐδα και από την Κοζάνη. Ο Δήμαρχος είπε εμείς θα κάνουμε ό,τι οφείλουμε να κάνουμε. Για να μην μετακινηθούν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης από άλλες περιοχές, από άλλους νομούς και έφυγαν από τη ζωή στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, έχουν ταφεί στη Θεσσαλονίκη για να μην μπουν στη διαδικασία να επιστρέψει ισορρός με αυτήν όλη την κατάσταση πίσω σε αυτούς τους νομούς. Ναι, εφόσον βέβαια το θέλουν. Το θέλουν συγγενείς, αλλά να ξέρετε ότι στις επαρχίες τα κημητήρια δεν έχουν χώρο για τίποτα, στην κυριολεξία. Επειδή το λέω αυτό και γιατί γνωρίζω πώς είναι η επαρχία, αλλά γιατί με παίρνουν τώρα τηλέφωνο αντιδήμαρχοι από διάφορες πόλεις Βορειοελλάδος και με ρωτάνε τι κάναμε,
κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνουν αυτοί, και μου λένε ότι μόνο στα χωριά έχουμε κάποιους χώρους. Μέσα στις πόλεις τα κημητήρια είναι γεμάτα. Συγκλονιστικό. Κύριε Αβαρλή, θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που σε ένα βαθμό αφορά και τον κορονοϊό, καθώς αποτελεί σημαντικό βήμα για τον περιορισμό της διασποράς μέσω της μείωσης του αριθμού των μετακινήσεων των δημοτών για να εξυπηρετηθούν από το Δήμο. Στρατηγική, η μετάβαση του Δήμου Θεσσαλονίκης στην ψηφιακή εποχή ήταν μια επιλογή μας από την περίοδο που σχεδιάζαμε με τον Κωνσταντίνο το πρόγραμμα του συνδυασμού μας. Και έτσι λοιπόν είχαμε πολύ πριν του COVID αποφασίσει ότι εμείς το Δήμο θα τον φέρουμε σε ψηφιακή εποχή. Θέλουν, δεν θέλουν, όποιοι τέλος πάντων μπορούσαν να φέρουν αντιδράσεις. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς το να στήσουμε πια ηλεκτρονικές συναλλαγές των πολιτών, κάνοντας μια μεγάλη τομή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου, δημιουργώντας την ταυτότητα οφειλής, αυτό το ΕΡΕΦ που συνεβλέπετε όλοι στις εντολές που έχετε από την εφορία να πληρώσετε, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της εφορίας. Στη συνέχεια περάσαμε στη διασύνδεση μέσω τάξης, που σημαίνει ότι πια όσοι μπαίνουν στις πλατφόρμες του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι πιστοποιημένοι, γιατί μπαίνουν με τους κωδικούς τάξης, που είναι η πιστοποίηση πια ότι είναι το ίδιο το πρόσωπο που αναζητάει το όποιο έγγραφο. Και συνέχεια βέβαια προχωρήσαμε και ξεκινώντας από τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. Όπως ξέρετε, η μισή Ελλάδα τρέχει καθημερινά για να βγάλει ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. Στείλουν τα τέλειωτες ουρές στις υπηρεσίες των δημοτολογίων και ληξιαρχείων. Εμείς λοιπόν στήσαμε μια πλατφόρμα όπου πια μπορούν από το σπίτι τους να εκδίδουν τα πιστοποιητικά τους. Πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι πάταξη της γραφειοκρατίας. Εκτός... Θα δείτε. Κάποιοι μου λένε ότι έχει αρκετά από αυτά που έχετε εσείς και τον Gov, και μέσω Gov ότι μπορούν να βγάλουν. Λοιπόν, τι συμβαίνει. Μέχρι το 2014 οι περισσότερες πράξεις ληξιαρχικές δεν είναι καταχωρημένες στο ηλεκτρονικό σύστημα, στην κοινωνία των πολιτών. Με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά που βγαίνουν όταν βγαίνουν έχουν πολλές ελλείψεις. Μόνο εάν κάποιος είχε βγάλει πέρυσι, πρόπερσι πιστοποιητικό από το Δήμο, τότε είναι πλήρης η εικόνα και μπορεί και από τον government να βγάλει. Γι' αυτό οι αιτήσεις υποβάλλονται σε εμάς, τις επεξεργάζονται πάλι και την επόμενη μέρα ηλεκτρονικά πάλι του έχουν στείλει το πιστοποιητικό. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Τώρα, αυτά, ας πούμε, αυτό που περιγράψατε τώρα, που θα ζητήσω εγώ, που δεν είχε γίνει ψηφιακά μέχρι τώρα, η δική μου οικογενειακή κατάσταση, παράδειγμα. Για τέτοια εγγραφά, ας πούμε, δεν μιλάμε. Ακριβώς. Ωραία. Και τώρα εγώ κάνω το αίτημα και ο δημοτικός υπάλληλος μπαίνει στη διαδικασία για να μας το στείλει ηλεκτρονικά. Τώρα που τα καταχωρεί τα δικά μου ψηφιακά, θα υπάρχουν SAI, δηλαδή την επόμενη φορά ο δημοτικός υπάλληλος δεν θα χρειαστεί να κάνει την ίδια διαδικασία? Όχι, για μένα. Απόλυτος, μάλιστα. Έτσι λοιπόν και προχωρήσαμε τις τελευταίες μέρες και στο να στήσουμε μια εφαρμογή, το e-ραντεβού. Γιατί δεν δεχόμαστε πια κόσμο χωρίς να έχει κλείσει ραντεβού. Έχουμε λοιπόν την ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου όποιος μπορεί να χειρίζεται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπαίνει και αμέσως το σύστημα ζητάει μια μέρα, του λέει ναι υπάρχει ή δεν υπάρχει, πάει στην άλλη ώρα και επιβεβαιώνει το ραντεβού του, είτε ορίσαμε και τηλεφωνική γραμμή για αυτούς που δεν μπορούν, κυρίως μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, να διαχειριστούν την ηλεκτρονική όποια συναλλαγή, και έτσι μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να κλείσουν ραντεβού. Δεν έχουμε ουρές στο Δήμο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Έχει πέσει η παρουσία των πολιτών, επειδή κάθε μέρα ζητάω στατιστικά από τους δημοτικούς αστυνομικούς που είναι στην είσοδο, έχει πέσει το 1/3 από όσους έρχονταν πριν. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά είπαμε σε αυτές τις εποχές που όλοι προσπαθούμε να περιορίσουμε τη διασπορά, το συγχρονισμό και τις ουρές. Μα κοιτάξτε, αν δεν είχαμε στήσει αυτήν την υπηρεσία, θα έπρεπε να έρθουν. Να τους πούν, θα έρθετε τότε, να φύγουν, να ξανάρθουν. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή είναι... Και εντάξει, κακά τα ψέματα, κύριε Αβαρλή, αυτό είναι μια επένδυση, σε εισαγωγικά, η οποία δεν είναι μόνο με αφορμή την πανδημία. Είναι μια εξυπηρέτηση, η οποία μας είναι απαραίτητη στη σύγχρονη εποχή, στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Τι άλλο σχεδιάζετε? Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, τώρα έχουμε στήσει και την πλατφόρμα για τους επιτηδευματίες, που καλά που με ρωτήσατε, γιατί δεν υπάρχει ακόμα μεγάλη συμμετοχή.
Εμείς, η κυβέρνηση είχε πάρει απόφαση ότι οι Δήμοι πρέπει να αποφασίσουν μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη και τα τέλη κατάληψης δημόσιου χώρου τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την πρώτη περίοδο του lockdown. Τώρα πήραμε και για τη δεύτερη περίοδο του lockdown, αυτή που διανύουμε τώρα. Έτσι λοιπόν, μέχρι τις 20 Δεκέμβρη περιμένουμε να υποβληθούν αιτήσεις. Προσοχή εδώ όμως, όχι μόνο από τα καταστήματα εστίασης, γιατί στην πρώτη περίοδο του lockdown, όπως και τώρα, είχαν κλείσει και κομμωτήρια και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες. Όλοι λοιπόν αυτοί μπορούν να αιτηθούν με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, υποβάλλοντας μια αίτηση που είναι μέσα στο σύστημα. Ένα λογαριασμό της ΔΕΗ και την αίτηση στο σύστημα Εργάνη που είχαν κάνει την πρώτη περίοδο του lockdown, ότι είναι από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, για να τον καινούριο χρόνο να τους επιστρέψουμε τα δημοτικά τέλη που αντιστοιχούσαν σε εκείνη την περίοδο του lockdown. Μάλιστα. Κύριε Αβαρλή, σας ευχαριστώ θερμά. Παρακαλώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ξέρω ότι δεν σταματάτε. Εσείς έχετε συσκέψεις μέχρι αργά το βράδυ στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο. Μη συζητάτε. Γιατί θέλετε σε όλα να είστε ένα βήμα μπροστά, όπως και με τα κημητήρια, και ευτυχώς αυτή η προνοητικότητα του Δημάρχου και η δική σας, όλου του μηχανισμού, όπως το έχετε οργανώσει, έχουν συμβάλει στο να μην βλέπουμε εικόνες Μπέργαμο στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ, κύριε Αβαρλή. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.